Ουρανός της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Μεγάλη αγάπη, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, μεγάλη αγάπη μας δείχνει ο Χριστός μας, Παναγία μας, η Αγία του Εκκλησία. Αγάπη, στοργή, καλοσύνη, απαλότητα. Μια αγκαλιά ο Χριστός και η Εκκλησιά Του. Μια καλοσύνη χειροπιαστή. Και μέσα εκεί βρισκόμαστε κι εμείς, είτε το ξέρουμε είτε όχι. Και μέσα εκεί περιχωρούμεθα και συγχωρούμεθα και προχωρούμε με το πλοίο της Εκκλησίας από την παρούσα ζωή για τη μέλουσα. Την Κυριακή που έρχεται η Εκκλησία μας θυμίζει την εξορία των πρωτοπλάστων από το Παράδεισο, την εξορία του Αδάμ και της Εύας, και είναι η πρώτη ημέρα του κόσμου μετά την πτώση του ανθρώπου. Ενώ η προηγούμενη Κυριακή, Κυριακή των Απόκρεων, ήταν η τελευταία ημέρα του κόσμου και η γενική κρίση του Θεού. Και μας αρχίζει λοιπόν η Εκκλησία από την πρώτη ημέρα μετά την πτώση. Όταν χάσαμε τον Παράδεισο, τον Επίγειο άδειασε η ψυχή μας. Εγίναμε μια πληγή, γεμίσαμε σκοτάδι. Μπήκαμε στη θλίψη, στον πόνο, στη φθορά, στο θάνατο, στην αλωτρίωση. Χάσαμε το Θεό μας, χάσαμε και τον αδελφό μας, χάσαμε και τη δημιουργία και δημιουργήσαμε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Κύριος όμως δεν μας το κράτησε. Ήρθε από κοντά μας, ενανθρώπισε, μας πήρε επάνω Του όλη την ανθρώπινη φύση και ουσία και μας φέρθηκε, όπως είπαμε και στην αρχή, και μας φέρεται κατά τον πιο άριστο τρόπο, γιατί ο Χριστός μας ξέρει άριστα και απόλυτα τι είναι εκείνο που μας κάνει καλό και τι είναι εκείνο που μας ωφελεί και ποιος τρόπος χρειάζεται για να μας βοηθήσει. Είναι ο τρόπος της αγάπης Του, της ανίποτης αγάπης Του. Και καθώς εορτάζει λοιπόν η Εκκλησία την εξορία του Αδάμ, των πρωτοπλάστων, από τον Παράδεισο, μας θυμίζει τι είχαμε και τι εχάσαμε και μας παίρνει όλη την Άγια Σαρακοστή η Εκκλησία και σιγά σιγά μας φέρνει στη Μεγάλη Εβδομάδα, στη Μεγάλη Αγία Παρασκευή και στο Μέγα Πάσχα. Γι' αυτό είναι μία ετοιμασία. Την Κυριακή λοιπόν της Τυρινής μας θυμίζει την εξορία των πρωτοπλάστων, την εξορία τη δική μας. Και βάνει εκεί μέσα στους ύμνους τον Αδάμ και την Εύα να θρηνούν για τον απολεσθέντα Παράδεισο και ταπεινά και εγκάρδια και με θλίψη και πόνο να ζητάνε το έλεος, την εσπλαχνία, την καλοσύνη και τη συγνώμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και το απόγευμα της Τυρινής, που είναι ο πρώτος κατανυκτικός εσπερινός της Άγιας Μεγάλης Σαρακοστής, η Εκκλησία μας βάζει στο τέλος να δώσουμε και να λάβουμε συγχώρηση και είναι ο εσπερινός της συγνώμης. Και καθ' όλη την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή ζητάμε συγνώμη, δίνουμε συγνώμη, ζητάμε συγνώμη από τον Κύριο και από τους αδελφούς και δίνουμε συγνώμη στους αδελφούς οι οποίοι ζητούν να τους συγχωρήσουμε. Για να φτάσουμε έτσι με συγνώμη και με αγώνα και με νηστεία πνευματική και υλική όσοι μπορούμε να φτάσουμε στο Μέγα Πάσχα και να κάνουμε τον εσπερινό πλέον του Μεγάλου Πάσχα, που είναι ποιος? Ο εσπερινός της αγάπης. Ανάμεσα στη συγνώμη και στην αγάπη είναι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Αυτά είναι πολύ βασικά για την Ορθοδοξία μας, γιατί οι περισσότεροι νομίζουμε πως Άγια Σαρακόστη είναι να μην φάμε λάδι, να μην φάμε κρέας, να μην φάμε γάλα, είναι και αυτά. Αλλά η ουσία και το επίκεντρο και το κύριο βάρος βρίσκεται στην ψυχική νηστεία. Γιατί η νηστεία είναι η των κακών αλωτρίωσης κατά το Μεγάλο Βασίλειο. Αποχή, θυμού, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας. Διότι εάν δεν νηστεύει η ψυχή που είναι η δέσποινα και η κυρία του σώματος, τότε η υπόλοιπη νηστεία που είναι καλή, όπως είπαμε, μην το ξεχνάμε αυτό, πάει στράφη και χάνεται. Γιατί χωρίς αγάπη, χωρίς ταπείνωση, χωρίς συγνώμη, χωρίς καλοσύνη, χωρίς ψυχική καλλιέργεια, η άλλη νηστεία δεν βοηθάει πολύ. Γιατί την άλλη νηστεία την κάνει και ο Σατανάς. Κάποτε τον απάντησε τον αρχαί κακόφη ο Μέγας Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος και του λέει ο αρχιψεύτης, του λέει: ό,τι κάνεις μακάρια το κάνω κι εγώ, εσύ νηστεύεις, εγώ δεν έχω φάει ποτέ, εσύ αγρυπνείς, εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ, εσύ ασκείς εγκράτεια σε όλα και εγώ είμαι εγκρατής. Ένα όμως δεν μπορώ να κάνω που κάμεις εσύ και με ξεπερνάς, να ταπεινωθώ και να αγαπήσω. Αυτό είναι η ταπείνωση και η αγάπη, είναι εκείνα τα οποία παραλύουν τον Σατανά και τον διώχνουν μακριά. Γι' αυτό και η Εκκλησία την Άγια Σαρακοστή βάζει μπροστά την ταπείνωση και την αγάπη, τη συμφιλίωση, τη συγνώμη, την καλοσύνη, την υπομονή, τη δικαιοσύνη. Λέει, αν θέλετε να νηστέψετε, τότε ζητήστε συγνώμη από όσους ευλάψατε. Και αν έχετε αδικήσει χρηματικό, γιατί και παλιά πηγαίνανε αυτοί που είχαν λεφτά, δάνειζαν με τόκους και υπερτόκους τους φτωχούς και ύστερα πήγαιναν και τους έπνιγαν. Τσέπιαν από το λαιμό και λέει, δώσ' μου αυτά που μου οφείλεις. Μπορεί αυτό λογικά και ανθρώπινο να ήταν δίκαιο, αλλά πέρα από αυτό το δίκαιο υπάρχει και άλλο δίκαιο, το δίκαιο της Εκκλησίας, το δίκαιο του Θεού, το δίκαιο του Ευαγγελίου. Εσύ που έχεις, Κύριε, πολλά και αν δάσεις πολλά, σπάνια να αντάξεις με τον ιδρώτα σου, έχεις κάνει αδικίες. Λοιπόν, δώσε από το μαμονά της αδικίας για να πιάσεις φίλους. Και φίλους πιάνεις τους φτωχούς, τους ταλέπορους, τους ανεχείς, τους δανεισμένους, τους στενοχωρημένους. Τους πιάνεις φίλους. Και όπως λέει το Ευαγγέλιο του Λουκά στο 16 κεφάλαιο, αυτοί, λέει, όταν φύγετε από εδώ θα σας υποδεχτούν στις αιώνιες σκηνές. Όταν φύγουμε από εδώ όσοι ελεούμε, θα πάμε στις αιώνιες σκηνές, στην αιώνια πατρίδα, στην αιώνια ζωή, και εκεί θα μας υποδεχτούν εκείνοι τους οποίους ευεργετήσαμε, και υλικός και ψυχικός και πνευματικός. Το είπαμε και την άλλη φορά. Είναι πολύ σημαντικό όταν κάνει κανείς έμπρακτη αγάπη. Ο Ιησούς συγκινείται με αυτό και μας συγχωρεί και μας ελεεί και μας ανοίγει τις εσπλαχνίες του την πύλη και μας βοηθεί τα μέγιστα. Ήταν κάποτε ένας μοναχός ο οποίος έκλαιε συνεχώς και με τεκινήτο από τόπου εις τόπον. Και τον ρωτούσαν, γιατί κλαίτε, πάτερ, γιατί φεύγετε από εδώ και από εκεί σαν μετανάστης. Κλαίω, λέει, ρε παιδιά, γιατί χάσαμε τον παράδεισο, εκείνη την ομορφιά, εκείνη τη συνδιαγωγή με τον πλάστη, εκείνη την ειρήνη, εκείνη τη χαρά, εκείνο το μεγαλείο, εκείνη την άνοιξη. Και τώρα όταν το σκέφτομαι, με πιάνει κλάμα, μου έρχεται θρήνος, αδαμιαίος θρήνος, και δεν μπορώ να σταθώ και παρακαλώ τον πλάστη να με συγχωρήσει. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Γι' αυτό και πριν την Κυριακή της Τυρινής, οι πατέρες της Εκκλησίας, τα πάντα καλώς διαταξάμενοι, όρισαν να εορτάζονται οι όσοι οι πατέρες και ασκητές της Εκκλησίας μας το Σάββατο της Τυρινής. Εβδομάδος που είναι αυτή που διανύουμε, και τους βάζει εκεί η Εκκλησία για να δούμε ότι και εκείνοι άνθρωποι ήσαν σαν και εμάς, από το ίδιο φύραμα,
και σάρκα φορούσαν και τον κόσμο οικούσαν, κι όμως με τη χάρη του Χριστού μπόρεσαν και έκαμαν υπεράνθρωπα κατορθώματα, που αποδεικνύει αυτό ότι η Εκκλησία και το Ευαγγέλιο και οι εντολές δεν είναι ουτοπία, είναι πραγματοποιήσιμες. Είναι λίγο δύσκολες, σίγουρα, πολύ δύσκολες κάποιες φορές, αλλά έλα που ο άνθρωπος, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα, για το ακατόρθωτο, για το υπεράνθρωπο, γιατί έχει μέσα του φοβερό δυναμικό να χωρέσει το Θεό, να χωρέσει τον Παράδεισο. Γι' αυτό και εδώ ο Θεός, όσους βλέπει ότι κάνουμε για τον Παράδεισο, μας παιδεύει, δηλαδή μας εκπαιδεύει, μας προετοιμάζει και βάνει η Εκκλησία τους πατέρας και ασκητάς για να πάρουμε θάρρος, για να πάρουμε δύναμη. Πόσο Κολοκοτρώνης παλιά, όταν ήθελε να κάνει μια μάχη, τραγουδούσε τα τραγούδια της πατρίδος και της Εκκλησιάς και θύμιζε τα κατορθώματα των ηρώων της πίστεως και της πατρίδος και εμψύχωνε τους στρατιώτες του και ύστερα ορμούσαν στη μάχη και νικούσαν. Έτσι και εδώ η Εκκλησία θέλει να εμψυχώσει εμάς τους στρατιώτες της, τα παιδιά της, που θα κάνουμε έναν αγώνα παραπάνω την Άγια Σαρακοστή. Και μας φέρνει λοιπόν τα υποδείγματα των οσίων πατέρων και ασκητών που αποτελούσαν και αποτελούν το έαρ της ερήμου, την άνοιξη της ερήμου, μέσα στην έρημο άνοιξη, και εμείς μέσα στην έρημο της ψυχής μας θέλουμε την άνοιξη, θέλουμε το έαρ, θέλουμε την καλοσύνη, θέλουμε το Χριστό. Αυτοί έγιναν μοναχοί, που σημαίνει ότι είχαν μοναχών μόνον, δηλαδή των Χριστών στην ψυχή τους, και έβγαλαν με τη χάρη του όλα τα άλλα πάθη, τα πάθη της σαρκός και της επιθυμίας, τα πάθη του κόσμου και οτιδήποτε αρνητικό, τα έβγαλαν όλα και άφησαν, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, μοναχών των Χριστών εν τες καρδίες αυτών. Γι' αυτό λέγονται και μοναχοί. Αλλά και εμείς μπορούμε να γίνουμε μοναχοί, έχοντας δηλαδή μόνον τον Χριστό στην ψυχή μας και την αγάπη και την καλοσύνη Του, με τη χάρη Του πρώτα και ύστερα και με τη δική μας λίγη μικρή προσπάθεια. Κατορθώνουμε πολλά, και πόσοι δεν έζησαν στο διάβα των όνων χριστιανοί, παρότι έγαμοι, παρότι εν το κόσμο, έζησαν ως μοναχοί. Δεν εμποδίζει ούτε η οικογένεια ούτε τίποτα να έχουμε τον Χριστό μόνο στην ψυχή μας. Και όταν έχουμε τον Χριστό, τα έχουμε όλα και όλους. Χωράει όλους τότε η ψυχή μας, συγχωρεί όλους. Για να συγχωρήσεις ένα μεγάλο αμάρτημα του αδελφού, πρέπει να έχεις τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού. Γιατί αυτό είναι μαρτύριο. Δεν είναι τόσο απλά και τόσο ειδηλιακά που τα λέμε πολλές φορές και τα νομίζουμε θεωρητικά οι καημένοι. Είναι δύσκολο να συγχωρήσεις, πάρα πολύ δύσκολο να συγχωρήσεις, αλλά όταν το κάνεις μοιάζεις του Χριστού. Αλλά για να το κάνεις θέλεις τη δύναμη και τη χάρη του Ιησού Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και είναι γνωστή μια ιστορία που έχουμε πει, αλλά ας την πούμε και πάλι για όσοι τυχόν δεν την άκουσαν ή για όσοι τυχόν την εξέχασαν. Ήταν σε ένα νησί μια χείρα μητέρα με ένα γιο που τον μεγάλωνε. Τον πάντρεψε και ύστερα τον έστειλε αμέσως στα καράβια να φέρει ψωμί. Βιοπάλι είναι ο βίος, αλλά όταν έχει κανείς τον Χριστό και την τιμιότητα και την αγάπη, αυτή βιοπάλι γίνεται ευλογία, γίνεται δημιουργία, γίνεται ομορφιά και ωραιότης. Έμεινε πίσω η πεθερά με την ύφη, είχε καλοσύνη μεγάλη και αγάπη η πεθερά. Ο γιος άργησε να έρθει, έκανε αρκετά χρόνια να γυρίσει. Έκαμε το παιδάκι, η νύφη είχε μείνει έγκυος και πέρασε καιρός και κάποιος την ξεγέλασε, την άφησε έγκυο. Εύκολο να αυτά να γίνουν, αδελφοί μου. Εύκολο να γίνουν. Και εκεί οι καημένοι στενοχωριότανε, μαράζωνε και πλήρωνε τη στιγμή της αδυναμίας της, τη στιγμή της υποχωρήσεώς της. Την έβλεπε η μάνα, η πεθερά, και έλεγε: τι να έχει το παιδάκι, μήπως σκέφτεται το γιο μου, τον άντρα της, μήπως της λείπει, και φυσικό είναι αυτό. Κάποια φορά τόλμησε να τη ρωτήσει, γιατί την έβλεπε να μην κοιμάται, να μην τρώει, να είναι σε μεγάλη δυσκολία, να ανεβαίνει και η κοιλιά της, και λέει: ρε κοριτσάκι, έλα εδώ, πες μου τι έχεις, τι συμβαίνει. Και εκείνη λύγησε, γιατί στην αγάπη και καλοσύνη όλοι λυγίζομαι,
και της λέει: «Μαμά, αυτό και αυτό έγινε». Και εκείνη τι της λέει? «Μη στενοχωρίεσαι, παιδί μου. Θα έχουμε ένα παιδάκι ακόμα. Μα τι θα πει άμα έρθει? Εγώ θα τα κανονίσω. Εγώ είμαι εδώ». Τι κάνει ο άνθρωπος της καλοσύνης, της αγάπης? Είναι ευρηματικός. Έγινε ένα κακό, να κάνουμε κι άλλο? Είναι σοφός ο άνθρωπος της αγάπης. Τι θα κάνουμε? Εσύ κάτσε μέσα τώρα και όταν θα το κάνουμε θα σου πω εγώ. Κάτσε αυτού, θα σου φέρω να τρως, να πίνεις, θα σου τραγουδάω, θα σου χορεύω, θα σου κάνω και τον κλόουν, να περάσουμε. Κάποιος άλλος θα τα έλεγε ότι είναι συνένοχη. Δεν είναι αυτό, η συνένοχη είναι αλλού. Εκεί που το φανταζόμεθα πολλές φορές. Λοιπόν, έκαμε το παιδάκι και λέει: «Έλα εδώ τώρα». Το πάρουμε, το πήραμε πρόπειρα στα σκαλοπάτια, το έβαλαν εκεί, το απόθυσαν και φώναξαν τις γειτόνιες: «Μας έριξαν ένα παιδί, ρε παιδιά, τι λέτε να το κάνουμε?» Και οι γειτόνιες τι είπαν? «Να το πάρετε. Το τυχερό, αν ήταν στη δική μας σκάλα, θα το πέραμε εμείς. Τώρα που είναι λοιπόν στη δική σας, τυχεροί είσαστε». Και το πήραν το παιδί και έκαναν χαρές και έφτιαξαν χαλβά και ήπιανε ρακί και έκαναν ωραία. Ύστερα από καιρό, αρκετό καιρό, γύρισε ο γιος. Τον υποδέχτηκα λοιπόν με δύο παιδιά, περίμενε ένα. Λέει: «Το άλλο?» «Το άλλο», λέει, «το τυχερό σου, παιδί μου», του λέει η μάνα του. «Το τυχερό σου, μας το ρίξαν. Και μεγάλωνε και το παιδάκι, το δικό μας, μαζί με ένα άλλο παιδάκι, γιατί είστε αδελφάκι». Τι ευρηματική είναι η αγάπη, τι πολύτροπη, τι σπλαχνική, θεϊκή, ανώτερη, υπερούσια. Και εκείνος έκανε χαρά. Και μεγάλωσαν τα παιδιά και μεγάλωσε και η μητέρα του και κοιμήθη. Της είχε δε απέραντη αγάπη και υποχρέωση η νύφτης. Κουβέντα πουθενά σε κανένα, απολύτως. Τάφος Μικυναϊκός που λέγανε οι παλαιοί. Την έθαψαν λοιπόν, έκλαιγε βέβαια η νύφη πιο πολύ από όλους. «Άρε μανούλα», λέει, «σένα είχα και γλίτωσα και σώθηκα. Σε ευχαριστώ. Ας είσαι αναπαυμένη που θα πας. Ας πας στους κόλπους του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ». Και πέρασαν 3 χρόνια και έγινε ανακομιδή. Βγάλανε τα ιερά οστά της, τα ιερά προτρέχων. Και καθώς άνοιξαν τον τάφο, μυροβόλησε ο τόπος. Αυτή είναι η ορθοδοξία, όχι τα δικαιώματά μας. Σφαγιασμός των δικαιωμάτων, σταύρωση των δικαιωμάτων, φαίνεται την Ανάσταση. Αυτά τα ξέρει η κοινωνία μας που είναι μακριά από τον Χριστό. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά όσα γίνονται και επηρεάζουν και εμάς πολλές φορές, δυστυχώς. Η κόρη, η νύφη έκλαιγε. Ο γιος ξαφνιάστηκε και λέει: «Άραγε, τι καλό, τόσο καλό κάνει η μάνα μου και αγίασε. Και εγώ να μην το ξέρω». Και έλεγε και επέμενε και χαιρότανε. Και ρωτούσε. Έλειπα τόσο καιρό, τι έχει κάνει η μάνα μου? Και λύγησε τότε η γυναίκα του και του το είπε. Και εκείνος βαγκώθηκε, στριμώχτηκε, στενοχωρήθηκε, βέβαια. Αλλά της λέει στο τέλος: «Ε, καλή μου γυναίκα, αφού η Άγια Μανούλα μου μπόρεσε και σε συγχώρεσε, σε συγχωρώ κι εγώ». Καταλάβατε, αυτή είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Αυτή είναι η Άνοιξη. Αυτό το μεγαλείο. Αγίασε λοιπόν η γυναικούλα αυτή, κάνοντας αγάπη και σκεπάζοντας το πτέσμα του αδελφού με την καλοσύνη, τη στοργή, τη σιωπή και τον καλό της τρόπο. Έτσι αγιάζει κανείς. Για την νηστεία και τα άλλα καλά είναι σίγουρα, βοηθάνε, αλλά τέτοια κάνει και ο Σατανάς. Και μας βάνει πολλές φορές και δεν τρώμε, βέβαια μας αφήνει και δεν τρώμε λάδι οτιδήποτε, αλλά τι κάνουμε? Τρώμε τις σάρκες του πλησίον με την κατάκριση. Έτσι λέει στο γεροντικό ένας όσιος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τι να το κάνεις να μην τρως, λέει, κρέας και να τρως τις σάρκες του πλησίον με την κατάκριση και την καταλαλιά? Ή σαν κάποιον άλλον που ήθελε να σκοτώσει έναν εχθρό του. Κράταγε ο καημένος για την νηστεία, πήγε και στην εκκλησία, το κάνουμε κι εμείς. Αλλά τι έγινε? Λέει στη γυναίκα του: «Θα φύγω, ήταν Παρασκευή, θα φύγω, θα πάω να στήσω καρτέρι και αν περάσει το μεσημέρι και δεν γυρίσει να μου φέρεις φαγητό, γιατί δεν θα έχει περάσει αυτό να το σκοτώσω και να γυρίσω». Τόσο εύκολο το έχουμε να σκοτώνουμε άνθρωπο, τέλος πάντων. Λοιπόν, άργησε να γυρίσει και του πήγε εκεί οι φακές και λέει: «Έφερε φαγητό, έφερα, τι φακές?»
Είναι, λέει, χωρίς λάδι. Όχι, λέει, έβαλα λάδι. Και άρχισε και φώναζε. Καλά, του λέει, εσύ πας να σκοτώσεις τον άνθρωπο, δεν τρως λάδι και σκοτώνεις το λαδά. Καλά, του λέει. Και τότε αφυπνίστηκε εκείνος, κατάλαβε τι πήγε να κάνει, πετάει και το όπλο και άρχισε να κλαίει. Και ζήτησε συγγνώμη από το Θεό, πήγε εξομολογήθη και γλίτωσε κι ο άλλος και γλίτωσε κι αυτός. Έτσι είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την Κυριακή της Τυρινής μεθαύριο έτσι αρχίζει. Εάν συγχωρέστε τους ανθρώπους θα σας συγχωρήσει και ο Θεός. Και αν μη αφείτε τις ανθρώπους, όπως λέει, επιλέξει τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Μεγάλη υπόθεση και δύσκολα πράγματα αυτά. Αλλά όμως εδώ είναι και η ειδοποιώς διαφορά της Ορθοδοξίας με τα άλλα δόγματα και τις άλλες θρησκείες. Διάβαζα προχτές τον Βασίλειο το Δεύτερο, τον Βουλγαροκτώνο, τον Ιωάννη Βατάντζη, την Αγία Θεοδώρα, τη Βασίλισσα της Άρτας που ακούσα από την εκπομπή και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, υπήρχε ένας καιρός που αγίαζαν και οι αυτοκράτορες, οι πλανητάρχες της εποχής εκείνη, οι πρωθυπουργοί και οι μεγάλοι. Μπορεί να είχαν λατώματα, δυσκολίες, αλλά σκεπτόντουσαν και την ψυχή τους την αθάνατη. Και έκαναν αγώνα και έκαναν προσπάθεια και παρόλα τα καθήκοντα και παρόλα τις δυσκολίες και τις αδυναμίες μπορούσαν με τη χάρη του Χριστού και έφταναν στον αγιασμό. Γιατί σκοπός της ζωής μας είναι ο αγιασμός ημών. Να αγιάσουμε. Και τι σημαίνει να αγιάσουμε? Να γίνουμε τηρουμένων των αναλογιών σαν τον Χριστό. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την αλήθεια, για το φως, για τον παράδεισο, για τον Χριστό, για τη Θεία Βασιλεία. Και όταν αυτά δεν τα έχει, τι κάνει? Υποφέρει, φυτοζωεί, κολλάζεται, τον πιάνει μελαγχολία. Λένε οι γιατροί και οι μελλοντολόγοι ότι η αρρώστια του μέλλοντος θα είναι η κατάθλιψη. Θα είναι η κατάθλιψη. Και γιατί παθαίνει κατάθλιψη ο άνθρωπος? Γιατί παραμελεί την ψυχή του. Δεν αγαπάει και δεν λατρεύει το Θεό και δεν διακονεί στο όνομά του των πλησίων και δεν ξοδεύει την αγάπη και μένει μέσα του η αγάπη, αυτό το δυναμικό, αυτός ο πλούτος, αυτή η υπηρκοδοσία μένει χωρίς να δαπανηθεί, αξόδευτη. Η αρρώστια λοιπόν της καταθλίψεως είναι η αξόδευτη αγάπη μας. Η αξόδευτη αγάπη μας. Αν ξοδέψουμε την αγάπη, τότε ξεταπώνουμε τη βρύση της αγάπης και τρέχει το αθάνατο νερό της. Αν όμως δεν την ξοδέψουμε και την ταπώσουμε αυτή τη βρύση, θα μας κυκλώσει από παντού η θλίψη, η κατάθλιψη, η στενοχώρια, η κόλαση η ίδια. Είναι πολύ αυτό σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και έλεγε προχθές ένα παιδάκι, νιώθω μέσα μου κάποιον να βρίζει το Θεό και αισθάνομαι δυσκολία, αισθάνομαι διχασμένο, αλλά όταν θυμάμαι τη μανούλα μου που μ' αγαπάει, μου φεύγουν όλα αυτά. Προχθές, τωρινό, μου φεύγουν όλα αυτά. Και εμείς θα ενθυμούμεθα ανθρώπους που μας αγαπούν, γινόμεθα καλά. Και αγαπάμε και εμείς και προπαντός αν θυμούμε τον Χριστό που μας υπεραγαπά, τότε η ψυχή μας ισορροπεί, γλυκαίνεται, φεύγει αυτός ο διχασμός, φεύγει αυτή η κόλαση, φεύγει αυτός ο χειμώνας, φεύγει αυτή η παγωνιά. Και έρχεται λοιπόν η άνοιξη της αγάπης του Χριστού και αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά να αγαπάμε, να συγχωράμε, να αγαθοεργούμε, να εκκλησιαζόμεθα, να εξομολογούμεθα, να μεταλαβαίνουμε, να βοηθάμε, να αγαπάμε την Εκκλησιά και την Πατρίδα, να αγαπάμε τον πλησίον, να προσευχόμεθα για τους αμαρτωλούς αδελφούς μας, να τον παρακαλούμε για τους κεκοιμημένους που έχουν μεταβεί στην άλλη όχθη, στην αιώνια Πατρίδα. Και τι γίνεται? Η ψυχή μας οικουμένη. Οικουμένη. Πάει με την αγάπη στις γειτονιές του κόσμου και βλέπει όλους τους αδελφούς. Τους επισκέπτεται νοερά, παρακαλεί για αυτούς
και παρακαλούν και εκείνοι. Και τι γίνεται? Σύνοδος αγάπης. Συμπίπτουν οι δρόμοι μας. Αυτό σημαίνει σύνοδος, σύν και οδός. Είμαστε μαζί, γιατί η Εκκλησία αυτό ακριβώς είναι. Το μαζί, το αντάμα. Γύρω γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης, ο Εμμανουήλ, ο Χριστός. Είμαστε μαζί με τον Χριστό και μετά πάντων των Αγίων. Αυτό είναι μυστήριο μέγα. Αυτό είναι καλοσύνη ανίποτη και άνοιξη ολάνθιστη. Γιατί η Σαρακοστή, τώρα καθώς μπαίνουμε, είναι τι? Έαρ, άνοιξη, άνοιξη. Και η μετάνοια, το άνθος της, όπως λέει ένα τροπάρι απόψε στον Εσπερινό Τετάρτη της Τιρινής. Ανέτειλε το έαρ της νηστείας και το άνθος της μετανοίας. Και μετάνοια είναι ακριβώς να ξαναβρω την αγάπη. Και νηστεία τι είναι στην ουσία και στο βάθος? Λέει το Ιερό Τριώδιο την Κυριακή της Τιρινής, το ωραίο υπόμνημα που γράφει, που έχει, ότι ο Κύριος έβαλε στον παράδεισο το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού, και από την άλλη πλευρά τον εαυτό του, και είπε στους πρωτοπλάστους: μη φάτε γιατί θα πεθάνετε. Εάν αγαπήσετε μένα και δε φάτε, θα πεθάνετε. Τους έβαλε να ασκήσουν την ελευθερία τους, να διαλέξουν ή το δέντρο ή το Θεό. Και οι άνθρωποι διάλεξαν το δέντρο και άφησαν το Θεό. Άφησαν το Θεό. Γι' αυτό και η νηστεία είναι η πρώτη εντολή που έχει ηλικία ίδια με την ανθρωπότητα. Και αν έκαναν υπακοή οι πρωτόπλαστοι, τότε δεν θα έχαναν τη δυνατότητα αναμαρτησίας και αθανασίας, ούτε τα δώρα της αρχεγόνου δικαιοσύνης. Έκαναν όμως ανυπακοή, υπάκουσαν στον Σατανά που και εκείνος είχε κάνει ανυπακοή και έπεσε, και ύστερα βγήκαμε επάνω σε αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος και των δακρύων. Και μας βάνει λοιπόν η Εκκλησία από την αρχή. Αυτό που δεν έκανε ο Αδάμ και η Εύα, μας βάνει να το κάνουμε εμείς. Και το κάναμε μόνο εμείς, το έκανε πρώτα από μας ποιος? Ο Χριστός μας. Χριστός μας μετά τη θεία του βάπτιση στον Ιορδάνη, επήγε στο όρος και νύστευσεν ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, χωρίς να φάει τίποτα, και ύστερα επείνασε που λέει το Ευαγγέλιο. Κι ήρθε ο Σατανάς, όπως πήγε στην Εύα τότε, στον επίγειο παράδεισο, ήρθε και στο νέο Αδάμ, στο Χριστό μας ο Σατανάς, και του λέει: εσύ είσαι Θεός, πέσε να λύνουν τα λιθάρια ψωμί και να φας και να χορτάσεις. Και εκείνος του είπε ότι δεν ζει μόνο με τον άρτο ο άνθρωπος, ζει με το Λόγο του Θεού, ζει για το θέλει ο Θεός. Ζει για το θέλει ο Θεός, και αυτό βλέπουμε τους ασκητάς. Μερικοί ασκητές στην έρημο ζούσαν μόνο με τη Θεία Κοινωνία. Και ζει κανείς γιατί πρώτα και κύρια το θέλει ο Θεός. Και μετά ζει και με την τροφή που είναι δώρο του και με όλα τα υπόλοιπα. Και υπέστη και υπέμεινε ο Χριστός και τους τρεις πειρασμούς, και ύστερα ο Σατανάς τον άφησε και έφυγε άχρη καιρού για να ξανάρθει πάλι λίγο πριν τη Σταύρωση, ο άρχον του σκότους, ο άρχον του αιώνος τούτου, όπως λέει. Τον άφησε. Οι πατέρες λοιπόν μετά τη Θεία Βάπτιση του Χριστού, οι πατέρες της Ερήμου, της Παλαιστίνης, της Αιγύπτου και αλλού, τι κάνανε? Φεύγανε και πηγαίνανε στην έρημο σαν τον Χριστό, και κάνανε και εκείνοι με την ευχή του και τη βοήθειά του 40 ημέρες και 40 νύχτες νηστεία, και αν δεν μπορούσαν να το κάνουν απολύτως, έτρωγαν λιτότατα. Μετά τις 3 το απόγευμα, λίγο ψωμάκι και έπινα λίγο νεράκι. Και αυτά είναι τροφή. Παλιά με ψωμάκι δεν ζήσαμε, και λέγαμε και το ψωμί ψωμάκι, και άλλοτε από κριθάρι, και άλλοτε από λαθούρι, και άλλοτε από βίκο, και άλλοτε από οτιδήποτε. Βεβαίως, ζει ο άνθρωπος. Και επέστρεφαν οι πατέρες, επέστρεφαν την Κυριακή των Βαΐων στις μονές τους για να κάνουν τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή και να εορτάσουν και το Μέγα Πάσχα, τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Έκαναν λοιπόν αγώνα, και η Εκκλησία μας βάζει σε αυτόν τον αγώνα.
Γιατί ξέρει η Εκκλησία, έχει ρεαλισμό η Εκκλησία. Ξέρετε, ολοχρονείς ή πιο πολύ δεν κάνουμε τίποτα. Ούτε και το σταυρό μας πολλές φορές, ούτε και ένα κεράκι πολλές φορές. Για όλα τα άλλα μπορούμε, έχουμε ευκαιρία, έχουμε διάθεση, αυτοί είμαστε. Πώς έλεγε ο Σιμίτης, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτοί είμαστε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οι περισσότεροι. Τι να κάνουμε, αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Και έρχεται η Εκκλησούλα και δεν μας καίει και δεν μας βρίζει και δεν μας μαλώνει. Αλλά τι, μας μαζεύει λίγο-λίγο, μαλακά-μαλακά. Μας παίρνει το κρέας τη βδομάδα της Τυρινής και σιγά-σιγά την καθαρά Δευτέρα μας αφήνει και λίγα φαγητά απλά. Μας καλοπέρνει. Μας παίρνει από το γλέντ και το τραπέζι πολλές φορές και της καθαράς Δευτέρας. Πιο πολύ την καθαρά Δευτέρα την έχω τώρα να τα καθαρίσουμε όλα. Τι να κάνω. Λοιπόν, και βαράει την καμπανούλα απαλά. Χωρίς να παίρνει κανένα με το ζόρι, αλλά τι είναι μια αφύπνιση η καμπανούλα. Και παπ, μας φάζει μέσα στην εκκλησούλα να ακούσουμε εκεί πέρα το μέγα απόδειπνο, Κύριε το δυνάμεων, είμαι θυμών ο Θεός. Όλα αυτά τα πανέμορφα και συγκινητικά που βγάζουν δάκρυ μετανοίας και δάκρυ εσπλαχνίας και δάκρυ ευγνωμοσύνης, γιατί όχι. Μας παίρνει από εκεί και μας βάζει. Γιατί τα δημοτικά τραγούδια και τα αυτά είναι παιδιά της βυζαντινής μουσικής. Η βυζαντινή μουσική είναι η κλασική μουσική της Εκκλησίας μας. Και τα πρωτοπαίδια της είναι τα δημοτικά τραγούδια. Μέσα τραγουδάμε στην Εκκλησία τη βυζαντινή μουσική και απ' έξω τον Αυλόγυρο και στα Πέριξ τα δημοτικά τραγούδια. Πού είναι τα καλύτερα, έβαλα το μεσημέρι σε κάποιους εκεί που είχαν έρθει κάποια επιρώτικα που είχα οργανικά που θα βάλουμε και μετά από την καθαρά Δευτέρα στην εκπομπή που ξέρετε. Και έμειναν. Αυτό είναι κλασική μουσική. Γιατί λέω οι γερόλικοι της ροκ δεν πήραν εκεί πέρα τα παιδιά της Σαμαρίας μοτίβα και τα βάλανε και φτιάξανε αυτά τα αριστουργήματα που έχουν και όταν έρχονται εδώ πάνε αλλού οι γερόλικοι της ροκ τρέχουμε όλοι μικροί και μεγάλοι, γέροι και λύκοι. Πάμε εκεί να βγάλουμε κι εμείς. Θέλουμε να βγάλουμε κάτι από πάνω μας. Αλήθεια το καταλαβαίνετε. Αυτό σημαίνει διασκέδαση. Το ρήμα διασκεδάνιμη στα αρχαία και διασκεδανία σημαίνει σκορπίζω. Πώς λέγανε πάλι, βγες έξω ρε παιδί μου, πήγε σε μια παρέα να σκορπίσει το μυαλό σου, να σκορπίσει ο νους. Και καμιά φορά κολλάμε σε μια ιδέα, σε μια σκέψη, σε μια στενοχώρια, σε έναν πειρασμό και δεν λέει το μυαλό μας να ξεκολλήσει. Αυτό είναι διασκέδαση. Και ψυχαγωγία τι σημαίνει ψυχαγωγό. Ψυχή νάγω. Κουβαλάω την ψυχή μου. Κουβαλάω την ψυχή μου και πάω κάπου αλλού από εκεί που είμαι. Τώρα που την πάω, ξαρτάται. Καλό να την πηγαίνω σε καλό βέβαια. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Και έρχεται η Εκκλησούλα λοιπόν και μας καλοπέρνει. Δεν μας μαλώνει, δεν μας αγριεύει, δεν μας απειλεί. Μπα. Ξέρετε με την απειλή δεν γίνεται τίποτα. Μας μαλώνει καμιά φορά έτσι απαλά. Για να καταλάβουμε και λίγο. Γιατί χρειάζεται και αυτό. Και λίγος φόβος και λίγη συνέστηση και λίγη απειλή. Αλλά μας καλοπέρνει. Η απειλή του Χριστού τι είναι? Το περίσσευμα της αγάπης του. Καταλάβατε τι είναι? Έτσι λένε τα βιβλία της Εκκλησίας. Η απειλή του Χριστού είναι το περίσσευμα της αγάπης. Και όταν εισπράττουμε από κάποιον το περίσσευμα της αγάπης του, τι θεωρούμε τους αυτούς μας? Ευτυχείς. Ευτυχείς. Έστω και μας μαλώνουν. Έστω και μας παιδαγωγούν. Όταν ξέρουμε ότι μας αγαπούν. Είναι αυτό που λέει ο Ρος Αυγουστίνος. Αγάπαμε και κάνε μου ό,τι θέλεις. Στην αγάπη παραδίνεται. Και λέει το τραγουδάκι, ποιος αρνείστη την αγάπη, να την αρνηστώ κι εγώ. Άλλωστε νιώθουμε μέσα μας αυτή την εξορία του Αδάμ. Αυτόν τον απολεσθέντα παράδεισο που θα λέει και ο σοφός Μίλτον. Νιώθουμε αυτή την απουσία, αυτή την έρημο, αυτό το κενό. Και προσπαθούμε να το γεμίσουμε. Και πολλές φορές κάνουμε και λάθος οι καημένοι. Πώς πω να το γεμίσουμε με λεφτά, μα τα λεφτά είναι μέχρι την τσέπη μας. Τα πήρε και ο Ιούδας, προδίδοντας το διδάσκαλο. Και τι κέρδισε? Τίποτα. Ούτε τα λεφτά, ούτε το διδάσκαλο, ούτε την υγεία του, ούτε την ψυχή του. Τα βουτάει, τα πετάει, ομολογεί πως αμάρτησε και παρέδωσε αίμα αθών και ύστερα πάει και φουρκίζεται. Και θυμάμαι εδώ έναν καθηγητή στο σχολείο που επέμενε να μαθαίνουν εκεί τα παιδιά ρητά από την Καινή Διαθήκη, αλλά φορτικά. Ενώ το βάλτε μέσα στο καλό του αρχαίου κειμένου, βάλτε στο μεράκι και θα το μάθει μόνο το παιδάκι. Πώς μαθαίνει και το ποδόσφαιρο και το αρέσει, πώς μαθαίνει το ένα, πώς μαθαίνει το άλλο. Θέλει τρόπο και μάλιστα μίση ερωτική, παιδαγωγικό έρωτα που θα έλεγε ο Θείος Πλάτων. Έβαλε τα παιδιά και έλεγαν ρητά. Και όταν την άλλη φορά που είχε μάθημα, λέει: θα μου πείτε τώρα από τα ρητά που σας έβαλα να μάθετε.
Μάλιστα. Λέει σε μια δεσποινίδα, πείτε μου σε ένα παιδί μου. Και εκείνη λέει, και απελθώ να πίνξα το για τον Ιούδα, και πήγε και κρεμάστηκε. Λέει σε ένα μαθή, πείτε μου και εσείς παιδί μου ένα ρητό, πορεύου και εσύ πει ομοίως. Έτσι του είπε, γιατί είναι στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Που είπε στο νομικό εκείνο που του ζήτησε τι να κάνει και για να σωθεί και λοιπά, και πιάνει πρώτη και μεγάλη εντολή, και του λέει του νομοθέτου, του νομομαθούς, πήγαινε και εσύ να κάνεις ό,τι έκανε ο καλός Σαμαρίτης, την έμπρακτη αγάπη. Αλλά εδώ ήταν πολύ ωραίο ο συνδυασμός των δύο ρητών. Τον έστειλε να φουρκιστεί γραφικότατα ο μαθητής εκείνος. Το είπαμε λίγο να γελάσουμε, και το άλλο όταν ρώτησε, δεν πειράζει τώρα, είναι και λίγη ευθυμία, λίγη αποκρία, όταν ρώτησε ένας θεολόγος κάποιον μαθητή γιατί ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, και εκείνος τι του απαντάει, γιατί του έκανε καλά την πεθερά, λέει. Βέβαια. Αστεία είναι αυτά σίγουρα, αλλά είναι ωραία αστεία. Ωραία αστεία, τα χρειαζόμεθα και αυτά, τα χρειαζόμεθα σίγουρα. Και ακούμε πολλές φορές έτσι για να γελάσουμε λίγο και να κλείσουμε, γιατί εδώ πέρασαν τα λεφτά μας, ειδοποιεί ο ηχολήπτης. Έχουμε και αυτό, τι να κάνουμε. Επειδή ακούμε πολλούς, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, τις εφημερίδες, μας λένε πολλά και σοφά και μεγαλόστομα πράγματα. Άσε πολλές φορές δεν ξέρω να χωρίσουν δύο γαϊδρούν άχυρα, που έλεγε η μάνα μου, αλλά τέλος πάντων. Μας λένε πολλά, σε σημείο που μένουμε κι εμείς με ανοιχτό το στόμα και λέμε τι είναι αυτή ρε παιδί μου. Μας ζαλίζουν. Μερικοί μιλάνε και καλά σίγουρα, δεν το λέω αυτό, αλίμονο. Είχε συμβεί λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη, όταν ήταν ο Παπαϊερεμίας Κακαβέλας, σας έχω μιλήσει γι' αυτό, ο δάσκαλος του Γένους, 18ος αιώνας μετά Χριστόν. Είχε συμβεί να λείπει εκείνος από τη βασιλεύουσα, το δεξί χέρι του Πατριάρχη. Και πήγανε λοιπόν κάποιοι εχθροί της πίστεώς μας και είπανε στο Σουλτάνο και στους χοντζάδες να πείτε στους χριστιανούς ότι και ο Αλλάχ και ο προφήτης του Μωάμεθ που είναι στον ουρανό, εμείς οι χοντζάδες και οι λειτουργοί του ξέρουμε πότε ξυπνάει, πότε κοιμάται, πότε τρώει, πότε αναπαύεται, τι κάνει. Να μας πείτε λοιπόν και εσείς οι χριστιανοί τι κάνει ο αφέντης σας ο Χριστός. Γιατί άμα δεν μας πείτε, ενώ εμείς ξέρουμε τι κάνει ο δικός μας Αλλάχ, θα σας περάσουμε εν στόμα τη μαχαίρας. Θα σας πάρουμε και τα λεφτά, θα βιάσουμε και τις γυναίκες σας. Από εκείνη με μέτρησε ακόμη, είδατε. Μια πηδουλιά τόπο. Λοιπόν, ο Πατριάρχης τα χρειάστηκε. Και οι υπόλοιποι. Περιμέναν τον Ιερεμία και του έδωσε προθεσμία μιας εβδομάδας. Αν δεν μας πείτε, σε μια εβδομάδα θα κάνουμε αυτό που σας απειλήσαμε. Βρε να πάρει ευχή, τι να κάνουν. Τα είχαν χάσει, τα είχαν παίξει. Ευτυχώς ο πατήρ Ιερεμίας ήρθε νωρίτερα. Κάτι δεν έγινε και το είχα στείλει και ήρθε νωρίτερα. Δύο μέρες νωρίτερα. Και του λένε αυτό, είχαν πέσει όλοι σε πένθος. Τι έγινε ρε παιδιά, αυτό και αυτό. Και στενοχωριέστε μωρέ καλά μου. Αυτό είναι εύκολο πράγμα. Εδώ είμαι εγώ. Για να σε πάρει άλλο επάνω του. Εδώ είμαι εγώ. Για φτιάχτε καφεδάκι να πιούμε, βράστε φαγητό να φάμε. Να ξεκουραστούμε, να πιούμε και καλά ποτηράκι. Του άρεσε εκείνου, έπινε μέτρο και όχι ένα μέτρο. Λοιπόν. Και λέει, θα του πεις εγώ Πατριάρχη, θα του πεις εγώ, θα πάω εγώ στο Σουλτάνο. Πήγε, του είπε αυτό και αυτό που είπες, θα σας απαντήσουμε. Θα έρθετε όμως όλοι εσείς, θα φέρετε και τους χοντζάδες και τους μουλάδες και το λαό σας μπροστά. Θα μας φέρετε και 5-6 γαβάθες, θα φέρετε και 5-6 μπουκάλες μεγάλες μεγάλα και 5-6 τεψιά ψωμί και κάποιες κουτάλες. Θα τα φέρετε αυτά και εγώ με αυτά θα σας απαντήσω. Τώρα σου λέει άλλη, καιρός είναι. Αυτό δεν θα ξέρω, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Θα ξέρουν αυτή η σειρά. Αλλά εμείς είμαστε οι κατακτητές, έχουμε τη σπάθη στο χέρι και το μαχαίρι και το πεπόνι και λοιπά. Ήρθαν λοιπόν, μαζεύτηκαν και οι δικοί μας και τους λέει ο Παπαϊερεμίας, παιδιά τώρα θα σας αποδείξω αμέσως, λέει, κάθεστε κάτω όλοι. Λοιπόν, λέει στους κοντζάδες, αδειάστε λέει τις μπουκάλες μέσα στις γαβάθες, τη μπουκάλα με το γάλα. Μάλιστα. Μετά πάρτε, κόψτε το ψωμί και τρίψτε το μέσα.
Όλοι μαζί από μια γαβάθα, μετά όλοι μαζί στην άλλη, όλοι μαζί τη γέμισε ψωμιά. Πάρτε και τα σκουτάλε. Και ανακατώστε. Ωραία. Τώρα θέλω να μου κάνετε και εσεί μια χάρη να σα απαντήσω και εγώ τι κάνει ο Ιησούς Χριστός. Όπως ξέρετε εσεί τι κάνει ο Αλλάχ και ο προφήτης του. Τι να κάνουμε. Τώρα λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και βλέπει και ο Σουλτάνος και οι υπόλοιποι, να φάτε ο καθένας τις μπουκές που τρίψατε μέσα στις γαβάθες. Μα λέει, πώς να φάμε τις μπουκές που τρίψαμε μέσα στις γαβάθες, αφού τις ανακατώσαμε και δεν ξέρουμε πού έχουν πάει και πού βρίσκονται του καθενός. Α, λέει, τις μπουκές που τρίψατε με τα ίδια σας τα χέρια μέσα στις γαβάθες και τις ανακατέψαμε τα κουτάλια, δεν ξέρετε ποιες είναι. Ε τότε, Σουλτάνα μου, πώς ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, θέλω αυτό που έκανα με τα χέρια τους, πώς ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι κάνει στον ουρανό ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ, δεν ξέρουν, σε κοροϊδεύουν. Ρίξε ένα χέρι ξύλο και ελάτε να φάμε όλοι το γάλα με τις μπουκές και είσαι αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Όταν λοιπόν αυτούς τους κυρίους που μας λένε διάφορα, τους ζωρίσεις λιγάκι, δεν ξέρουν από πού θα κλάνει η γαϊδούρα, πλέον οι παλαιοί, συγγνώμη. Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Και βλέπεις ότι άμα βρεθεί κάποιος και τους ταράξει λίγο και τους μιλήσει λογικά και τους συνεφέρει, τι κάνουν, το χάνουνε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην δίνετε βάση. Τι λένε στη τηλεόραση, μας τρελάνε. Έχω πει τρελάνε όλα αυτά, ας μην πιούμε κι εμείς. Ας συναισθανθούμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τις αμαρτίες, τις αδυναμίες μας. Ας κάνουμε αγάπη με τον Χριστό και τον πλησίον. Ας ζητήσουμε συγγνώμη και ας μας φωτίσει. Να καταλάβουμε το συμφέρον της ψυχής μας, της πατρίδος μας, των παιδιών μας που έρχονται, του τόπου αυτού του αγιασμένου. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή Αγία Σαρακοστή και καλό Πάσχα και ζητώ συγγνώμη από όλους σας πατέρες και αδελφούς και τους ακρατάς του σταθμού. Ζητώ να με συγχωρέσετε για ό,τι σας έχω στενοχωρήσει εκουσίως ή ακουσίως. Πάντοτε υπάρχει καλή πρόθεση, αλλά υπάρχουν και αδυναμίες. Και εγώ, αμαρτωλός ως ιερεύς, ταπεινός και ελάχιστος, σας συγχωρώ και θέλω και τη δική σας συγγνώμη και τη δική σας αγάπη και τη δική σας προσευχή. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες, το Ίδρυμα, το σταθμό της Εκκλησίας, τους ακροατάς αυτού εγγύς και μακράν και προπαντός εσάς όλους και εύχομαι ολόψυχα καλή Αγία Σαρακοστή, καλό Άγιο Πάσχα. Ας ψάλλουμε τώρα το τροπάριο, το ωραίο, το ότι υπερμάχω το ενθυκούμε της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπερμάχω στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Και πάλι σας ευχαριστώ, καλή σας νύχτα και καλή αντάμωση ξανά. Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.